Και τώρα ήρθα σε ένα μέρος όπου η ομορφιά και η ανθρωπιά περισσεύει. Παναγία η Καλυβιανή. Ένα ίδρυμα τεράστιο που προηγούμενες δεκαετίες είχε ατελείωτα εργαστήρια. Ορφανοτροφία, οικοτροφία, σχολεία, τέχνες μαθαίνανε από υφαντά, από κεντήματα, από στολές ιερατικές, από γυροκομεία, από ορφανοτροφία, τα πάντα ήταν εδώ. Τα πάντα, ατελείωτα κτίρια, ατελείωτα κτίρια. Και σήμερα κομμάτια υπάρχουν ακόμα και δουλεύει κόσμος και προσφέρει. Είναι μοναστήρι το οποίο συντηρούσε τη φιλανθρωπία της περιοχής. Πόσα έχεις κάνει, μωρέ εκκλησία μας. Πόση αγάπη έχεις σκορπίσει, πόση ομορφιά έχεις σκορπίσει, πόσες καρδιές υπέροχες έχεις σκορπίσει. Άντε μωρέ, χαίρομαι πολύ και συγκινούμαι που έρχομαι σε τέτοια μέρη. Και φτάνει σε ένα σημείο το οποίο, τι να πει κανένας, γονατίζει η καρδιά, γονατίζει η ψυχή. Είναι λείψανα πολλών Αγίων, οι οποίοι σφαγιάστηκαν την εποχή της Τουρκοκρατίας και βρέθηκαν τελευταία οι τάφοι τους εδώ και τα Άγια Λείψανα τα οποία υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Δεκάδες Άγια Λείψανα τα οποία είναι Αγίων της εποχής της Τουρκοκρατίας. Αχ, βρε εκκλησία μας, αχ, βρε πατρίδα μας, πόσες θυσίες έδωσες για να κρατηθεί και η πίστη, για να κρατηθεί και η πατρίδα. Ναι, Παναγία, η Καλυβιανή, η σύναξη των οσιομαρτύρων. Ναι, υποκλινόμαστε και παίρνουμε την αγάπη την ευλογία τους. Και έφτασε σε ένα σημείο που μπορεί να είναι ο επόμενος Άγιος. Μου λέει ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαμανώλης μου, ο φίλος που με έφερε εδώ. Την προηγούμενη φορά λέει σε πήγα στο Γεροευμένιο και τώρα θα πάμε να προστινήσουμε ως Άγιο. Τώρα ήρθαμε εδώ στη Γερόντισσα Γαλακτία και ποιος ξέρει, μου λέει, μπορεί να είναι η επόμενη Αγία της Εκκλησίας μας. Αγιωτάτη ψυχή. Αγιωτάτη ψυχή. Θα μάθω πολλά και θα σας πω περισσότερα, αλλά είναι μεγάλο πράγμα να φτάνεις εκεί που ήταν οι Άγιοι. Είναι μεγάλο πράγμα να φτάνεις εκεί που έζησαν οι Άγιοι και να τους προσκυνάς και να παίρνεις τη χάρη και να παίρνεις την ευλογία και να παίρνεις την αγάπη. Σας στέλνω όλη την ευλογία της Αγίας Γερόντισσας. Όλη δικιά σας. Όχι, δεν θα κρατήσω για μένα, σε εσάς θα έρθει όλη. Άντε να έχουμε την ευχή της.